Υποστηρίζεται και επί της ουσίας απέριψε, δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος, την υφιστάμενη μελέτη του χρηματοδότης ο Δήμος, Περιφέρεια και ΔΕΙΑΚ. Δεύτερον, έχουμε ζητήσει σύσκεψη, το απόγευμα έχουμε σύσκεψη με τους επιτροπές των παρατάξεων, προκειμένου να ενημερώσουμε και τις προθέσεις της Δημοτικής Αρχής, να ακούσουμε τις δικές τους προτάσεις. Τρίτον, έχουμε σύσκεψη με τους φορείς της ΔΕΗ το επόμενο διάστημα τοπικά για να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε διάφορα ζητήματα. Εν καταπίδη, η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής και θα έλεγα ο μονόδρομος ο οποίος έχει είναι να προσπαθήσει να προασπίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τα συμφέροντα των κατοίκων της περιοχής και να διεκδικήσει αυτό που μπορεί. Δεν μπαίνω εγώ σε τεχνικά θέματα, ούτε σε επιστημονικά, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν ισχυρίζομαι ότι μια μελέτη λέει το σωστό και λέει το λάθος, αλλά από την άλλη, έχουμε αυτή τη στιγμή μια μελέτη που χρηματοδότησε ο Δήμος, η Περιφέρεια και η ΔΕΙΑΚ και στην οποία βάζω το χέρι μου στη φωτιά για την πρόθεση των ανθρώπων που την κάνανε, γιατί αφήθηκαν και κάποιες σπόνιες κατά το παρελθόν από κάποιον. Και η οποία δεν μπορεί ούτε να την αφήσουμε να την προσπεράσουμε, ούτε να κάνουμε πως δεν υπάρχει, ούτε να μην κάτσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Εμείς πάντως θα επιδιώξουμε και νομικά να διασφαλίσουμε αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε. Έτσι δεν θέλω να πω πράγματα που τεχνικά τώρα και δεν θέλω να πω πράγματα που δεν πρέπει. Αλλά και να διεκδικήσουμε και να ζητήσουμε από τον όποιον εν τέλει έχει την ευθύνη να αποκαταστήσει τη ζημιά η οποία έχει κάνει. Θέλω να πω και κάτι. Εγώ η πρόθεσή μας και φάνηκε νομίζω στην παρουσία σας δεν ήταν απέναντι στην ΔΕΗ επιθετική άκρα. Κάποιος θα έλεγε ευκαιρία του οικολόγου δημάρχου να συγκρουστεί με τη ΔΕΗ. Δεν είναι αυτή η πρόθεση. Η πρόθεση είναι να αποδειχθεί δικαιοσύνη, αλλά κυρίως να συνεργαστούμε προκειμένου να λύσουμε το πρόβλημα. Έτσι. Αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο.